Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βράδυ Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου του 2024 και εμεί δίνουμε συνέχεια στον τηλεοπτικό μας διάλογο μέσα από την εκπομπή Κοινωνία Πολιτών και από την τηλεοπτική συχνότητα του Flash TV. Ένας διάλογος που κρατά εδώ και πολλά χρόνια, ένας διάλογος ο οποίος πραγματικά έχει αλλάξει κατά το πολύ την εικόνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ελληνική περιφέρεια, αλλά ένας διάλογος ο οποίος είναι Ουσιαστικό για, γιατί αγγίζει απεθε, απελευθερωτικά τα θέματα τη καθημερινότητα. Απόψε, λοιπόν, θα κουβεντιάσουμε για το ενεργειακό αποτύπωμα τη περιφέρεια δικής Μακεδονία. Και πιο ουσιαστικά, το ενεργειακό αποτύπωμα του άξονα Κοζάνη-Εορδέα-Αμίντεο-Φλόρινα. Βλέπετε, είναι ο καθαρά ενεργειακό άξονα, ο οποίο έχει απολέσει την παντοδυναμία του, αλλά και την ταυτότητά του σε ό,τι αφορά το μέλλον και την προοπτική του. Μαζί μα, καλεσμένο στα στούδια τη Τηλεόραση του Φλάσσα, είναι ο νέο πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗΣ Πάρτακο, ο κύριο Γιάννη Φασίδη. Κύριε Φασίδη, καλησπέρα. Σα ευχαριστώ θερμά που για ακόμη μια φορά δηλώνετε παρόν στο κάλεσμα τη Τηλεόραση του Φλάσσα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλο, σε εσά και σε όλου του ε, τηλεθεατέ μα. Βέβαια, να σα ευχηθώ δύναμη, κουράγιο και μόνο επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλάβατε, γιατί το αναλάβατε είναι σε μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία. Όχι, με, όχι μόνο για το, την προοπτική της ενεργειακής μας ταυτότητας, αλλά και γενικά για το μέλλον των εργαζομένων που έχει απομείνει στον πάλεποντε γίγαντα, οικονομικό γίγαντα και ενεργειακό, που ακούει, ακούγε και ακούει στο όνομα ΔΕΗ. Δώστε μου μια εικόνα. Είναι εύκολο σήμερα να είσαι στην κεφαλή ενός ομαδίου όπως είναι ο Σπάρτακος. Ε, θα μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδόπουλο, να ξεκινήσω από εδώ, από την συχνότητά σας, να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους όλους τους συναδέλφους και φίλους που μου κάναν την τιμή να με τοποθετήσουν στο υψηλότερο βάθρο του Συνδικάτου, στο... στο Σπάρτακο, το μεγαλύτερο σωματείο στη Δυτική Μακεδονία και ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία στη ΔΕΗ στην παραγωγή. Για μένα είναι τιμή, βέβαια είναι και μεγάλη ευθύνη το να καλείς σε αυτές τις εποχές να διαχειριστείς ε, δύσκολες καταστάσεις. Αλλά νομίζω ότι ο Σπάρτακος και τα Συνδικάτα γενικά με μπροστάρει πάντα τη Γενόπ, νομίζω ότι πάντα δίνανε του αγώνε και πάντα είχαν και τα καλύτερα αποτελέσματα. Και έτσι είμαι αισιόδοξο ότι σε κάποια πράγματα ενδεχομένω μπορεί να μην μπορούμε να αλλάξουμε ε, κάποιε καταστάσει ε, εδώ στη Δυτική Μακεδονία, γιατί τα έχουν δρομολογήσει και τα φέρναν σε τέτοια κατάσταση, ώστε είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα και τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, νομίζω αν είμαστε όλοι μαζί, κάποια πράγματα μπορούμε να τα επηρεάσουμε προ όφελο των εργαζομένων και κατ' επέκταση ε, για όλη την κοινωνία τη Δυτική Μακεδονία. Ναι σήμερα οι εναπομείνατε συνάδελφοι εργαζόμενοι στον χώρο τη ΔΕΗ μπορούν, είναι εκείνο το δυναμικό κομμάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει πράγματα. Δηλαδή πράγματα τα οποία σα τα φέρανε, μα τα φέρανε πρώτα Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει μια επαναδιαπραγμάτευση ή ένα επαναπροσδιορισμό. Και γιατί το λέω αυτό. Εγώ εκτιμώ ότι το Συνδικάτο έπρεπε να έχει σαν σημαία του την παράταση λειτουργίας των ελληνικών μονάδων. Σήμερα δεν το διαπιστώνω ότι αυτό είναι έτσι μέσα στη φαρέτρα σα και πρέπει να το πολεμήσετε. Okay, okay. Εδώ θα με επιτρέψετε, κύριε Παπαδόπουλο, να πω ότι όχι, δεν έχουμε απεμπολίσει το δικαίωμα παράταση ενό κομματιού του οποίου μπορεί να παραμείνει. Και όπω έχω πει αρκετέ φορέ και θα συνεχίσουμε να λέω, και α πούμε πούν και κάποιοι γραφικό, θεωρώ ότι εμεί θα πρέπει να το προσεγγίσουμε τελείω διαφορετικά από ότι το προσεγγίζει η αγορά και η επιχείρηση μπορώ να πω, έτσι, που το προσεγγίζουν με οικονομοτεχνικού όρου, εμεί θα πρέπει να το προσεγγίσουμε ξεκάθαρα για την ενεργειακή ασφάλεια τη πατρίδα μα και έτσι το προσεγγίζουμε. Ακούγεστε, έχετε τη δυναμική εκείνη, ή τελικά επειδή είστε ένα χώρο ο οποίο έχει από όλε τι παρατάξει, αυτό που έλεγε ο αίμνητο Χαρήλο Ασφλωράκη, ότι το ελληνικό κοινοβούλιο απ' όλα έχει ο μπακτσέ. Μήπω και εδώ υφίσταται αυτή τελικα επειδη ειστε ενα χωρο ο οποιο εχει απο ολε τι παραταξει αυτο που ελεγε ο αιμνητο Χαρίλας ασφλωρακη οτι το ελληνικο κοινοβουλιο απ ολα εχει ο μπακτσε μηπω και υπάρχουν και δημιουργούνται τροχοπέδι και διάφορα άλλα προβλήματα. Νομίζω ότι έχει ακόμα... Έχετε ομόνια σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή έχετε κατασταλάξει ότι πρέπει να αγωνιστείτε, να δώσετε μάχη για την παράταση λειτουργία των ελληνικών μονάδων. Είναι, ε, είναι οι διαχρονικές ξεκάθαρες θέσει του συνδικάτου, ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε την παράταση αυτού του λιγνητικού κομματιού. Και νομίζω ότι δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Ε, όχι μόνο σα Σπαρτοκό, νομίζω ότι όλα τα συνδικάτα εδώ στην περιοχή μας και έγινε, σε κάποια πράγματα είμαστε όλοι μαζί. Γιατί επιβάλλεται να είμαστε και όλοι μαζί. Δεν γίνεται να είμαστε κομμάτια. Το βιώσαμε παλιότερε εποχέ, ε, που ήταν διαφορετικέ. Τώρα νομίζω ότι επιβάλλεται να είμαστε όλοι μαζί. Τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι, μαζί με του τοπικού φορεί εδώ, θεωρώ ότι ακόμα και τώρα, που όπω συνηθίζω να λέω, δεν είμαστε στο παραπέντε, αλλά είμαστε στο και πέντε, νομίζω ότι ακόμα και τώρα μπορούμε κάποια πράγματα να τα επηρεάσουμε, αν είμαστε όλοι μαζί. Με τα επιχειρήματα τα δικά μα, όπω σα ανέφερα και πριν. Ωραία. Κύριε Φασίδη, τα προηγούμενα χρόνια, και μιλάω για τα χρόνια της παντοδυναμίας της ΔΕΗ, όταν ακόμη ήταν στον δημόσιο χώρο, υπήρχε τότε το πρόβλημα και υπήρχε τότε μία εικόνα άσκημη προς την έξω κοινωνία ότι αυτό ο εργασιακός ρατσισμός, αυτές οι, οι μεγάλες αποστάσεις του δημόσιου χώρου των εργαζομένων με τον ιδιωτικό. Αυτό δημιουργήσε εκ των πραγμάτων μία εχθρική, μία πολεμική η οποία δυστυχώς όσο περνούσαν τα χρόνια, αντί να σμικρύνει και να εξαφανιστεί, μεγάλωνε και με αποτέλεσμα επιφέρει πολλά προβλήματα. Σήμερα αυτό δεν υφίσταται, γιατί η ΔΕΗ σήμερα έχει περάσει στον ιδιωτικό χώρο, στον ιδιωτικό τομέα. Τα πράγματα είναι τελείω διαφορετικά. Εργασιακά έχει σμικρύνει κατά το πολύ ο αριθμό των εργαζομένων. Φύγαν και οι εργολάβοι σε μεγάλο βαθμό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι άλλαξε η εικόνα τη δυναμική που είχε πάλι ποτέ η ΔΕΗ. Πόσο επηρέασε την λειτουργία του στη δικά του αλλά και το μέλλον και την προοπτική του αυτό το κομμάτι το οποίο παρουσιάστηκε τα προηγούμενα χρόνια με τη μορφή ενό εργασιακού ρατσισμού. Ε, Σαφέστατα και κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Όμω, όπω σα είπα και πριν, πλέον επιβάλλεται να πάμε όλοι μαζί. Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Και οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο, νό, στο μόνιμο προσωπικό τη επιχείρηση και οι συμβασιούχοι, αλλά και οι εργολαβικοί. Εδώ θα με επιτρέψετε, κύριε Παπαδόπουλο, να πω ότι Περισσότεροι από του εργαζόμενου αυτή τη στιγμή, από του νέου εργαζόμενου που έχουν πρόσληψη το 10 ή το 17, μέχρι προχθέ ήταν συμβασιούχοι. Και πολλοί από αυτού, μέχρι προχθέ ήταν και σε εργολάβου. Άρα, νομίζω ότι ο ένα μπορεί να καταλάβει τον άλλον, γιατί πέρασαν όλοι από αυτέ τι θέσει πλέον από του πιο νέου. Γι' αυτό και λέω ότι νομίζω ότι αυτό μου δίνει αισιοδοξία. Ότι όλοι μαζί, κάποια πράγματα θεωρώ ότι μπορούμε να τα επηρεάσουμε, αν είναι εργολαβικοί α είναι συμβασιούχοι και α είναι και στο μόνιμο προσωπικό. Όταν καίγεται το σπίτι μα, κύριε Παπαδόπουλο, νομίζω και εγώ μα τόλει. Εννοείται αυτό. Γιατί όταν καίει το σπίτι του γείτονα, θα καεί και το δικό μα. Ακριβώ. Εξυπακούεται. Ε, σα είδα το τελευταίο διάστημα από, με την ανάληψη των καθηκόντων σα να προχωράτε πολύ έντονα, μάλιστα, οι ρυθμοί σα να είναι πολύ έντονοι σε ενημερωτικέ συναντήσει σε όλο το φάσμα, σε όλο το γεωγραφικό εύρο τη ΔΕΗ να ενημερώνετε του συναδέλφου εργαζόμενου. Για διάφορα θέματα υπάρχουν ευήκο άοτα, δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχει από την πλευρά των εργαζομένων μια θετική ανταπόκριση ή υπάρχει το κομμάτι της απαγοήτευσης το οποίο είναι απόρρια των τελευταίων χρόνων των κρίσεων, των οικονομικών, της πανδημίας αλλά και γενικά των εξελίξεων. Ε, με την σωστή και να το πω ε, πιο γνήσια ενημέρωση εγώ είμαι τη άποψη ότι θα πρέπει να κοιταζόμαστε στα μάτια και να λέμε αλήθειε πλέον. Ε, βλέπω ότι οι εργαζόμενοι ε, αρχίζουν να καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει, το τι ξημερώνει, γιατί οφείλουν να ομολογήσουν τα τελευταία χρόνια ενδεχομένω να υπήρχε μια χαλαρότητα. Δεν θα αναφερθώ του λόγου και ποιοι ευθύνονται κτλ. Αυτά είναι γνωστά πλέον. Νομίζω ότι πλέον οι εργαζόμενοι αρχίζουν να καταλαβαίνουν. Κύριε Παπαδόπουλε, ε, με έκανε μεγάλη εντύπωση και έτσι πολλέ φορέ ξεκινάω όταν μιλάω στου χώρου των ορυχείων. Να σα πω την αλήθεια, πριν δύο ώρε ήμουν στο ρηχείο του Νοτιού Παιδίου σε μια συγκεκριμένη βάρδια και κάναμε ενημέρωση. Ε, ξεκινάω πάντα λέγοντα ότι αναφέρω ω παράδειγμα του συναδέλφου μα που είναι στη Μεγαλόπολη. Ε, εγώ στο τελευταίο συμβούλιο τη Γενόπ εκεί είδα του εργαζόμενου οι οποίοι είναι στην ευρύτερη περιοχή τη Πελοπονίσου να πελαγώνουν όταν κατάλαβαν ότι πλέον ήρθε η ώρα, αν χρειαστεί, να μετακινηθούν κάπου. Αυτό το μεταφέρω εδώ στου δικού μα εργαζόμενου. Όπω καλή ώρα είδα και του εργαζόμενου οι οποίοι είναι στη Μελίτη, στη Φλόρινα. Και εκεί οι εργαζόμενοι τώρα που ήρθαν από το χαρτί να κατάλαβαν λίγο παραπάνω το τι συμβαίνει. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε μεγάλε διαφορέ οι εργαζόμενοι τη Μελίτη με του εργαζόμενου τη Μεγαλόπολη. Για τον λόγο ότι εμεί εδώ έχουμε μια πτωλεμάδα 5, όπω είπατε και εσεί πριν. Έτσι. Έχουμε ένα ελληνικό κομμάτι το οποίο νομίζω ότι μπορεί να μείνει, μπορεί να συνεχιστεί, μπορεί να πάρει την παράταση θα γίνουν κάποια μικρά φράγματα αντλησιοταμίευση, θα γίνουν ουσίθια. Εδώ πέρα θα έχουμε θέσει κάποιοι να μείνουν. Ενώ στη Μεγαλόπολη αυτά, τα, αυτά, δεν υφίστανται. Άρα είναι σε πολύ πιο δύσκολη θέση η συνάδελφοι στη Μεγαλόπολη. Ναι, το κομμάτι των μετακινήσεων, το οποίο το έχουμε κουβεντιάσει πολλέ φορέ και το επαναφέρετε σήμερα εδώ απόψε εσεί, έχει κάποια προοπτική. Οι μετακινήσει θα αφορούν το σύνολο των εργαζομένων ναι. ή ξαφνικά οι εργαζόμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι και με το ενδεχόμενο που είναι πολύ πιθανό κατε με, των απολύσεων. Ε, είχαμε κάνει και παλαιότερα συζητήσει και είχαμε φτάσει και στο σημείο των απολύσεων. Αν θυμάστε καλά, εδώ στο δικό σα το σταθμό και βέβαια να με επιτρέψετε να σα ευχαριστήσω κιόλα γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι τουλάχιστον τα τοπικά μέσα ε, μαζική ενημέρωση, εδώ τα δικά μα, πάντα είχαμε την προβολή που χρειαζόμασταν να, δείξουμε και, να αναδείξουμε και τι επιπτώσει τη απολυμνητοποίηση αλλά και σε άλλα θέματα. Λοιπόν, ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμεί ε, ε, θα πρέπει από τώρα. Για να μην φτάσουμε στο σημείο όπω είναι οι συνάδελφοι στη Μεγαλόπολη που σα είπα και πριν, θα πρέπει από τώρα να κάτσουμε με την επιχείρηση να χαράξουμε το, το δικό μα στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, Θα πρέπει από τώρα να κάτσουμε και να δούμε τι έργα έχει να κάνει εδώ πάνω η επιχείρηση, τι προσωπικό θα χρειαστούν αυτά τα έργα. Θα γίνουν, όπω σα είπα και πριν, δύο μικρά φράγματα αντιλυσιοταμίευση. Τι προσωπικό θα χρειαστεί εκεί και τι ειδικότητε θα χρειαστούν εκεί, ώστε να γνωρίζουμε και τον αριθμό του προσωπικού που θα είναι εκεί, αλλά και τι ειδικότητε, αν χρειαστεί κάποιοι, να περάσουν από κάποιο πρόγραμμα επανακατάρτιση ώστε να στελεχώσουν αυτά τα, τα μικρά έργα. Θα γίνει ουσιαστικά, τι κόσμο θα χρειαστεί, ακριβώ το ίδιο, να δούμε τι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να πάρουν αυτή τη μετεκπαίδευση ώστε να στελεχώσουν εκεί πέρα. Μην ξεχνάμε ότι οι ιδέε ανανεώσιμε, αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα έργα τα κάνει εδώ πάνω. Άρα, ενδεχομένω κάποιοι, αν χρειαστεί, να μεταπηδήσουν και στη ΔΕΗ ανανεώσιμε. Βέβαια, εκεί πέρα υπάρχει το εξή αγκάθι, ότι η ΔΕΗ ανανεώσιμε δεν έχει, ακόμα... έχει συλλογικέ συμβάσει. Κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε αργότερα. Επίση, τι πρέπει να δούμε, να δούμε ότι αν χρειαστεί, θα μπορέσουν κάποιοι να μεταπηδήσουν στο ΔΔΕ ή στον ΑΔΜΙΕ. Τι τροποποίηση θα χρειαστεί να γίνει σε κάποιον νόμο, ώστε αυτοί οι εργαζόμενοι να μεταπηδήσουν. Αυτά όλα τα λέω, κύριε Παπαδόπουλε, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο και χρειαστεί κάποιοι να μεταναστεύσουν από εδώ πέρα. Να διασφαλίσουμε τι θέσει εργασία μα εδώ πάνω, στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό είναι κενό προ το παρόν. Υπάρχει ένα κενό σε αυτό το κομμάτι. Εδώ θα πρέπει να το σχεδιάσουμε. Θα πρέπει να κάτσουμε κασ... να, κασ... το, θα πρέπει... θα το, να ναι. το σχεδιάσουμε. Ε, ένα παρόμοιο κομμάτι έχει βγει και για, την, για τη Μελίτη, αν θέλω να αναφερθώ αργότερα. Επίση, ε, θα πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε ε, το αν χρειαστεί κάποιοι να μεταπαιδίσουν σε Δήμου και Περιφέρειε. Κάναμε μια κουβέντα τη προάλληψη με τον Περιφερειακή και τον κύριο Αμανατίδη. Ε, Θετικό ήτανε. Ε, συζητήσαμε αν χρειαστεί κάποιοι να μεταπηδήσουν κτλ. Το πώ μπορεί να γίνει, συζητήσαμε ακόμα και για τα μισθολόγια. Το τι μισθολόγιο θα μπορεί να έχει. Γιατί ένα εργαζόμενο στη ΔΕΗ, στη Βάρδια, έχει ένα αλφα μισθολόγιο το οποίο έχει κάνει τον προγραμματισμό του στη ζωή του. Αν πάει εκεί πέρα, ενδεχομένω το μισθολόγιο ήταν τελείω διαφορετικό. Άρα καταλαβαίνετε ότι ανατρέπονται πάρα πολλά πράγματα. Φτάσαμε να κουβεντιάσουμε ω και γι' αυτό. Απλά επιτρέψτε μου να αναφερθώ ότι. Μπορεί να συζητάω για όλα αυτά. Αυτά είναι σενάρια τα οποία θα πρέπει να τα έχουμε στη φαρέτρα μα, θα τα έχουμε στην άκρη. Ε, για να μην παρεξηγηθώ, δεν απεμπολούμε ε, καθόλου το δικαίωμα διεκδίκηση παράταση τη Πτολεμαϊδας 5. Μια μονάδα η οποία είναι στολίδι, είναι η πιο καινούργια μονάδα, έχει κοστίσει πάνω από 1,5 δι στον ελληνικό λαό και νομίζω ότι είναι έγκλημα να κλείσει αυτό ο σταθμό. Να κλείσει αυτό ο σταθμό και εμεί να δίνουμε το δικό μα εγχώριο καύσιμο στα Σκόπια να εισάγουμε ενέργεια μαζί με του ρήπου. Αν αυτά δεν είναι εγκλήματα, κύριε Παπαδόπουλε, ποια είναι εγκλήματα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Αυτό το οποίο θέλω να σα θέσω είναι το εξή. Ξέρετε πολύ καλά με τι υπάρχουσε πολιτικέ από την νέα κυβέρνηση, τη δεξιά κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ότι οι μονάδε τη ΔΕΗ έχουν ένα χρονικό περιθώριο. Θα κλείσουν τέλη του 2024. Και η Πτωλεμαϊδα 5, καλώ εχόντων των πραγμάτων, και αυτή θα κλείσει το 2025, βαριά το 2026, αν δεν συμβεί τίποτε θεαματικό. Όλο αυτό το διάστημα πρέπει να έχετε στα χέρια σας μια αναλυτική καταγραφή των συναδέλφων σας που έχουν παραμείνει στον άξονα, τον ενεργειακό άξονα Κοζάνης Φλόρινα. Σωστά. Ακαλώ. Όλα αυτά που μου είπατε πρέπει εσείς σε σύντομο χρονικό διάστημα να τα κερδίσετε, δηλαδή να τα συγκροτήσετε, να τα μεταφέρετε με μια τελική πρόταση στους συναδέλφους σας να έχετε συζητήσει με του φορεί, όπω είναι καλή ώρα είναι η Περιφέρεια και το πράξατε με τον κύριο Αμανατή, τον Περιφερειάρχη, να το πράξετε και με την Περιφερειακή Ένωση Δημών Δυτική Μακεδονία. Να δείτε τι μπορεί να απορροφήσει το κομμάτι του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση, τι μπορεί να απορροφήσει ο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση και μετά να πούμε στη διαδικασία και σε άλλων περιοχών, αν μπορούν βέβαια να καλύψουν αυτά κενά. Σε αυτά οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί σα, δηλώνουν κατανόηση, τα γνωρίζουν, ε? γνωρίζουν το μέγεθο του προβλήματο. Σαφέστατα και γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, τουλάχιστον με αυτού που έχουμε συζητήσει προ το παρόν. Ε, και στου χώρου που έχουμε γυρίσει πραγματικά δείχνουν μια κατανόηση. Βέβαια ο προβληματισμό και οι ανησυχίε ε, είναι έντονε, οφείλω να ομολογήσω, αλλά συμμερίζονται και συμφωνούν πάνω σε αυτόν τον άξονα. Αλλά δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Λέω ότι η πτωλαιμαίδα 5 μπορεί να μείνει και θα διεκδικήσουμε να μείνει. Ωστέ, μένοντα η Πτωλεμαίδα 5 αυτό ο σταθμό διαμάντι για μα, ο σταθμό ο οποίο μπορεί να μα εξασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια τη πατρίδα μα, ε, νομίζω ότι θα μένοντα και το ορυχείο παραδίπλα, νομίζω ότι όλοι οι εργαζόμενοι χωράμε πλέον εδώ πέρα. Είναι μαζί σα, κύριε Βασίδη, αυτή τη στιγμή ο θεσμικό κόσμο τη περιοχή, είναι μαζί σα η κοινοβουλευτική εκπροσωπή μα στο ελληνικό κοινοβούλιο, είτε είναι δεξή, είτε είναι αριστερή, είναι κάτι μια μέση κατάσταση, είναι δίπλα σα σε αυτό το κομμάτι που βάζεται σαν διεκδικητικό στόχο, δηλαδή το τράβημα παραπίσω για ακόμα πολλά χρόνια σε ό,τι αφορά την πιο υπερσύγχρονη μονάδα, την Τολεμαϊδά 5, ή τελικά σφυρίζουν αυτοί αδιάφορα ή δηλώνουν έτσι μια επιδερμική στάση και στήριξη. εδώ οφείλω να ομολογήσω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι στο σύνολό του το πολιτικό σύστημα ε, είναι υπέρ τη απολυμνητοποίηση. Καλό είναι να λέμε τι αλήθειε. Ε, όσον αφορά την Πτολεμαίδα 5, γι' αυτό και μιλάω συγκεκριμένα για την Τολεμάδα 5 και οφείλω να σας πω ότι με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο υπήρξε μια ομόφωνη απόφαση ότι θα πρέπει όλοι να στραφούμε και να πιέσουμε στο να πάρει η παράταση την Τολεμάδα 5. Σε αυτό το κομμάτι, όπως είπατε και εσείς πριν, θα κάνουμε τις επαφές μας με όλους. Με τις δικές μας προτάσεις και με, τη... με τα δικά μας επιχειρήματα γιατί κάποια πράγματα τα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα από τον κάθε πολιτικό εδώ πέρα, όσον αφορά τα ενεργειακά. Και είμαι αισιόδοξο ότι θα, θα συνταχθούν και αυτοί μαζί μα. Όλοι μαζί να παλέψουμε να κρατήσουμε την πτωλεμία τα πέντε. Οι δάλος θα μα δουν απέναντί του. Βέβαια, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν βοηθάει το να πετάμε πέτρε ο ένα στον άλλον. Δηλαδή να λέμε ποιο στέει, τι έφτεξε. Νομίζω το γνωρίζουν όλοι πολύ καλά τα τελευταία χρόνια το τι στάση κράτησαν κάποιοι, κάποιοι. Δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βοηθάει όλοι μαζί με τα επιχειρήματά μας να παλέψουμε, να περισσώσουμε ό,τι περισσώζεται εδώ πέρα για το καλό των εργαζομένων και όχι μόνο το μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης που είναι εδώ πάνω. Έτσι, υπάρχουν οι συμβασιούχοι, εργολαβικοί και κατ' επέκταση για το καλό της, περιοχή της περιοχής μας. Ναι, σας είχα ακούσει στην τοποθέτησή σας στο, στο το Περιφερειακό Συμβούλιο όπου βγάλατε μία και, και αποτυπώσατε και παρουσιάσατε την αγωνία σας για το μέλλον των εργαζομένων στη ΔΕΗ. Δεν έπρεπε το πολιτικό προσωπικό της περιφέρειας εκείνη τη στιγμή να αφυπνιστεί και να πει ότι είμαστε δίπλα σας να διεκδικήσουμε αυτό το μέλλον και την προοπτική, που σημαίνει ότι εσείς έχετε μια πρόταση, καλή ώρα, η παράταση, η λειτουργία στο Λεμαϊδάς 5. Εγώ δεν είδα να το κάνει το πολιτικό προσωπικό της περιοχής. Δεν λέω να πετάξετε πέτρες. Βεβαίως δεν πετάξετε πέτρες. Αλλά σε κάποια στιγμή δεν πρέπει να λέμε τα πράγματα τα του Κέσαρου στο κέσσαρι. Σταφέστατα. Απλά εγώ παραμένω στο ότι ομόφωνα όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο συμφώνησε και ότι πάμε με την ίδια γραμμή ότι θα πρέπει να παραταθεί το πτωλεμία 5. Ε, αυτό βέβαια θα φανεί και το επόμενο διάστημα, το τι στάσεις θα κρατήσουν επιπλέον. Γιατί, όπως σας είπα, ότι εμείς θα κάνουμε τις επαφές μας με συγκεκριμένα επιχειρήματα και συγκεκριμένες προτάσεις το πώς, μπορεί να το πώς μπορούμε να το παλέψουμε αυτό. Τους πιστεύετε. Γιατί εγώ την εικόνα που βλέπω του περιφερειακού Συμβουλίου είναι μια εικόνα η οποία, ας πούμε, επιτραπεί η εκφράση σχεδαν κάποιο του προβληματίζει και μπορεί να του στείλει, είναι μια εικόνα καθαρά μια παιδική χαρά. Αυτά που ζήσαμε ανάμεσα στον πρώην Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Κοβεντάρο και τον κοινωνικό Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Βίζα και όλα αυτά που υπόθηκαν, νομίζω δεν τιμά το χώρο τη αυτοδιοίκηση και γενικά αυτά που γίνονται στο σύνολο του χώρου τη αυτοδιοίκηση είναι τραγικά. Σίγουρα δεν είναι και καλύτερη εικόνα από όλα αυτά, γιατί ήμουν, ήμουν, εκεί και τα παρακολουθούσα, όπως παρακολουθώ και όλα τα δημοτικά συμβούλια. Πραγματικά δεν είναι και η καλύτερη εικόνα, όμω δεν μπορούμε να, να αρκεστούμε σε αυτό. Θα πρέπει να δούμε μπροστά. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή του τόπου μα. Με αυτό το πολιτικό προσωπικό θα πρέπει να συνταχτούμε αυτή τη στιγμή για να πάμε όλοι μαζί για να περισσώσουμε ό,τι περισσότερο όπω σα είπα και πριν, κύριε Παπαδόπουλε. Ωραία. Πριν περάσουμε στο πρώτο και αλλά απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σα κάνω ένα ερώτημα το οποίο αφορά πάρα πολλού συναδέλφου σα και Μα το ρωτούν καθημερινά. Ενώ πρέπει ουσιαστικά να το ρωτούν σε εσά, εμά το ρωτούν γιατί νομίζουν ότι μπορούμε να σα πιέσουμε να βγάλουμε κάτι περισσότερο. Εθελούσιε. Πού βρισκόμαστε σήμερα, κύριε Βασίλη, Έχουμε κάτι το νεότερο. Είμαστε σε μια κουβέντα με τη διοίκηση. Αλλάζει κάτι σε αυτό το δομέα. Λοιπόν, εθελουσία. Έχει βγάλει ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή η επιχείρηση. Εθελουσία σε εξόδου, όπω κάποιοι το λένε τύπου τραπεζών εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι και η προσωπική μου άποψη, αλλά και γενικά του Προεδρείου, με βάση την κερδοφορία της επιχείρησης, εμένα δεν με καλύπτει αυτό το πρόγραμμα εθελουσίας. Ε, αυτό ενδεχομένω να, να καλύπτει κάποιου που θέλουν ένα, δύο, τρία χρόνια που μπορεί να φύγουν. Αλλά και πάλι θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ. Εγώ δεν θα πω κανέναν συνάδελφο το τι θα κάνει. Θα τα βάλουν όλοι κάτω και να τα ζυγίσουν και να δουν πώ είναι. Βέβαια, το συνδικάτο είναι ανοιχτό ώστε όποιο συνάδελφο μπορεί να έρθει να συζητήσουμε προσωπικά με τον καθένα. Αλλά είναι ένα πρόγραμμα εθελουσία εξόδου το οποίο εμένα δεν με καλύπτει, κύριε Παπαδόπουλο. Έχουμε κάτι καλύ... οριστικό, είναι οριστικό αυτό ή είναι στο, στο, στο καθεστώ τη διαβούλευση. Ε, αυτή τη στιγμή μα έχουν στείλει, υποτίθεται ότι είναι καθοριστικό. Αλλά μεθαύριο, επειδή έχει και γεννόψη και εκεί θα τοποθετηθούμε όλοι, όλα τα προεδρεία, και εκεί θα θέσουμε και του προβληματισμού μα, θα θέσουμε και τι. Επιπλέον προτάσει μα. Ε, θεωρώ ότι με την κουβέντα ενδεχομένω κάποια πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Αλλά σε πρώτη φάση αυτό είναι κάτι το οποίο εμά δεν μα καλύπτει. Η ΔΕΗ, η διοίκηση τη ΔΕΗ, είναι θετική σε ό,τι αφορά τι παρεμβάσει που θέλετε να κάνετε εσείς από την πλευρά σα, ειδικά το ε, και τι αλλαγέ. Ε, συζητάμε με τη ΔΕΗ. Εμένα με προβληματίζουν όμω κάποια πράγματα τα οποία η επιχείρηση όπω απομακρύνεται από εδώ από την περιοχή μα, απομακρύνεται και από τα συνδικάτα, όπω βλέπω. Ε, και αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο όχι μόνο το συνδικάτο, αλλά νομίζω και όλο το εργατικό κίνημα θα πρέπει να το δει. Γιατί αλλάζουν και οι σχέσει εργασία, αλλάζουν όλα και ενδεχομένω κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και εμεί τι πρέπει να κάνουμε. Ε, συζητάμε ακόμα με την επιχείρηση, αλλά όπω σα είπα πριν, με προβλημάτισε γιατί είχαμε ένα, ε, ένα, συμβούλιο, είχε συμβούλιο ΙΔΕΗ, και εμεί μάθαμε το τι συνέβη μέσα στο συμβούλιο μετά από 1,5-24 ώρα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και κατ' επέκταση οι εργαζομενοι εργαζόμενοι μάθανε μετά από 1,5-24 ώρα το τι συνέβη σε αυτό το συμβούλιο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά και είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να κάτσουμε να δούμε. Για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά και για ποιο λόγο, σε εισαγωγικά, απαξιώνονται και τα συνδικάτα αλλά και οι εργαζόμενοι. Γιατί είναι πράγματα τα οποία θίγουν άμεσα του εργαζόμενου τη ζωή του, το μέλλον του. Σε ό,τι αφορά την εθελουσία, εγώ κρατώ αυτό που είπατε ότι έχουμε μπροστά μα ένα μπούσουλα. Ε, Εσά προσωπικά αυτό ο μπούσουλα δεν σα ικανοποιεί. Περιμένετε να έχετε κάτι το οριστικό για να κατέβετε κάτω στο κομμάτι των συναδέλφων σα εργαζομένων να του ενημερώσετε και από εκεί και μετά θα αποφασίσουν οι συνάδελφοί σα αν πραγματικά θα κάνουν χρήση τη εθελουσία ή όχι. Έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Βέβαια, πάνω σε αυτό ε, επιτρέψτε να, να προσθέσω ότι είναι και το κομμάτι τη μεταθετότητα. Όπω επίση είναι και θα βγάλει και κάποια προγράμματα επανακατάρτιση τη επιχείρηση. Ωραία. Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο αλλά απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δώσουμε συνέχεια στον τηλεοπτικό μα διάλογο. Διαφημίσει και πάλι μαζί. Κοινωνία πολιτών, κυρίε και κύριοι, και μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε και δίνουμε συνέχεια στον τηλεοπτικό μα διάλογο. Κύριε Βασίλη, τώρα να περάσω σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν από ένα περίπου μήνα στην Φλόρινα. Εκεί ο συνέδελφό σα, ο πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, ο κύριο Κιάκο, διοργάνωσε ένα φόρουμ που αφορούσε την εργασία στην περίοδο των πολλών μεταβολών. Είχαμε την αποκάλυψη ενό μνημείου του εργάτη και πραγματικά οι εκδηλώσει τιμηθήκανε με τον ανώτερο πολιτιακό παράγοντα τη χώρα μα, την πρόεδρο τη Ελληνική Δημοκρατία, την κυρία Σάκελαροπούλου. Εσεί στο περιθώριο των εκδηλώσεων είχατε και μια σύντομη συνάντηση με την πρόεδρο. Είπατε κάτι σημαντικό. Πώ είδατε την παρουσία τη πρόεδρου σε αυτή την εκδήλωση και σε όλο αυτό το κομμάτι στην Αγκριτική Φλόρινα, ε, Νομίζω ότι ήταν ε, τιμή μα που βρέθηκε η πρόεδρο τη Δημοκρατία στη Φλόρινα και σε συγκεκριμένο φόρουμ. Ε, όσον αφορά τώρα την, ε, την επαφή που είχαμε με την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ε, Νομίζω ότι εγώ πρώτον τη συστήθηκα ως ο καινούριος πρόεδρος των εργαζομένων των λιγνιτορίχων, έτσι, έτσι, έτσι αποκάλεσα την, την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ε, την, της έθεσα σε αυτό το, το σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος, ε, ότι οι εργαζόμενοι εδώ έχουν ανησυχίες, προβληματισμούς και η κοινωνία ε, πλήττεται άμεσα από την απολυντοποίηση. Ε, έδειξε να συμμερίζεται όλο αυτό. Ε, και Απλά μου ζήτησε, μου είπε ότι κάποια στιγμή θα, θα χαρεί να παρευρεθεί και στην πόλη τη Κοζάνη, γιατί την είπα ότι κατάγομαι από, από την Κοζάνη. Αυτό, αυτή ήταν η σύντομη αναφορά μα που είχαμε την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Βέβαια, θεωρώ ότι είναι τιμή το να κάθεται να συνομιλεί εκπρόσωπο των εργαζομένων ένα λιγνητορίχο, γιατί ένα λιγνητορίχο με κύριε Παπαδόπουλο, με την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Σκεφτήκατε ποτέ να την καλέσετε σαν συνδικάτο να επισκεφθεί το ενεργειακό, τον ενεργειακό αυτόν άξονα και να τη δείξετε από κοντά το τι γινόταν και που, από πού ξεκίνησε και πού έφτασε σήμερα αυτό το κομμάτι της ΔΕΗ, αυτή, αυτός ο γίγαντας και πού κατέληξε σήμερα. Αυτό σκεφτήκατε ποτέ, πέρασε από το μυαλό σου να το κάνετε πράξη. Αν και θεωρώ Δεν σημαίνει ότι, γνωρίζει... ότι θα έρθει, αλλά καταλαβαίνετε λοιπόν. Αν και θεωρώ ότι γνωρίζει πολύ καλά η πρόταση της Δημοκρατίας και όλο το πολιτικό σύστημα το τι έχει δώσει σε αυτόν τον τόπο ε, η Δυτική Μακεδονία, αλλά δεν ήταν καθόλου κακή ιδέα, όχι μόνο την πρόεδρο τη Δημοκρατία, αλλά και, το, και οποιοδήποτε πολιτικό αρχικό να περάσει από εδώ πέρα και να του δείξουμε το τι, το τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια, το τι έχει προσφέρει στην περιοχή όλα αυτά τα χρόνια και τα καλά και τα άσχημα. Γιατί εμεί έχουμε προσφέρει ε, φως φω σε αυτόν τον τόπο, έχουμε προσφέρει πολιτισμό. Ε, βέβαια, έχουμε χάσει και πολλού εργαζόμενου, πολλού ε, συνάδελφου και φίλου. Οφείλω να ομολογήσω κάτι το οποίο κάποιοι το ξεχνάνε, κύριε Παπαδόπουλο. Δεν θα σταθώ στην κυρία Σακεταροπούλου, στην πρόεδρο τη Ελληνική Δημοκρατία, αλλά θα πρέπει να σα πω εδώ πέρα, να σα θυμίσω ότι Υπάρχουν πολλά από τα μέλη του σημερινού Ελληνικού Κοινοβουλίου που δεν γνωρίζουν την Δυτική Μακεδονία. Όπω υπάρχουν και πολλοί διδικοί Μακεδόνες που δεν γνωρίζουν επίση το όλον τη Δυτική Μακεδονία. Και καταλαβαίνετε γιατί σα το λέω αυτό. Για να είμαστε και σε κάποια πράγματα πολύ πιο ρεαλιστέ. Η αλήθεια είναι ότι μείνατε εντυπωσιασμένο η έγκλη τη παρουσία τη κυρία Αγγελαροπούλου εδώ πέρα είναι διαφορετική, δεν είναι μια άλλη αισθητική στι εκδηλώσει που πραγματοποιούνται. Ακριβώ και όπω σα είπα και πριν, ήταν πολύ θετική στην κουβέντα που κάναμε. Ναι. Όλο αυτό το κομμάτι τώρα το οποίο αναπτύχθηκε στο φόρουμ και αφορούσε την εργασία σε ένα καθεστώ το οποίο μεταβάλλεται και το οποίο μεταβάλλεται καθημερινά. Δεν επηρεάζει το χώρο τη ΔΕΗ, τον επηρεάζει. Όχι μόνο το. Το έχετε αναλύσει εσεί αυτό με την Γενόπ ΔΕΗ, αλλά και σαν Σπάρδακο. Όχι μόνο το χώρο τη ΔΕΗ όπω είπα και πριν το Συνδικάτο, γιατί και πριν ανέφερα ότι γενικά το εργατικό κίνημα νομίζω ότι όντω όχι το επηρεάζει, θα πρέπει να κάτσει να το αναλύσει, να κάτσει να, να, να το συζητήσει, γιατί θα πρέπει να δούμε κι εμεί το πώ θα πορευτούμε. Θα πρέπει να είμαστε μπροστά, να μην ακολουθούμε αυτέ τι εξελίξει, κύριε Παπαδόπουλο. Ωραία. Να ρωτήσω ένα άλλο θέμα, το οποίο απασχόλησε πολύ έντονα του τελευταίου μήνε. Ε, τι κοινωνίε των πόλεων που κάνουν χρήση του αγαθού τη τηλεθέρμανση. Να τονίσουμε εδώ, κύριε Φασίλη, το γνωρίζετε καλά κι εσεί, ότι είναι ανταποθωτικό το αγαθό τη τηλεθέρμανση, το οποίο όμω δημιούργησε πολλά οικονομικά κενά, τεράστια, ιδιαίτερα στο Δήμο Εορδέα, που εκεί το μέγεθο των κενών ήταν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά έπρεπε να βρεθεί ένα τρόπο να καλυφθούν. Μέσω λάβη ο Περιφερειάρχη τη Δική Μακεδονία, ο κ. Σαμανατίδη, ήρθε σε επαφέ και συνεννόηση με τη ΔΕΗ και προχωρήσαμε σε μια συμφωνία με την χρήση βέβαια και μιας κατασταλτικής λογικής και πολιτικής λειτουργίας από την πλευρά της ΔΕΗ. Ότι κοιτάξτε, υπογράφουμε, αλλιώς δεν ξεκινάνε οι τηλεθερμάσεις. Εγώ διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι και διαφωνώ βέβαια και με τη συμφωνία η οποία υπογράφηκε γιατί δεν είναι η συμφωνία η οποία τιμά τους πολίτες αυτής της περιοχής. Μια συμφωνία η οποία αυξάνει την τιμή τη τηλεδέρμασης, μας δείχνει στα δίχτυα των πολιτικών που θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξή ιδιωτική πλέον ΔΕΗ και ο και επιβαρύνει το κοστολόγιο των αποπληρωμών εκτός από αυτά που θα συνεισφέρουν τα Υπουργεία, τα τιμολόγια που θα έρχονται στους καταναλωτές που κάνουν χρήση την ΔΕΗ θα είναι τιμολόγια τα οποία θα επιβαρύνονται άσχετα αν εγώ δεν απολαμβάνω το αγαθού της τηλεθέρμανσης για τη ζωή στην κοινότητα Δρεπάνου, θα επιβαρύνομαι με ένα οικονομικό κόστο για να καλύψω αυτά τα τεράστια κενά τα οποία δημιουργήθηκαν. Ποια είναι η θέση του συνδικάτου πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, εδώ θα με επιτρέψετε κύριε Παπαδόλου να μην πάρω θέση στο αν είναι καλή ή άσχημη η συμφωνία. Όχι, εντάξει, εσεί θα μου πείτε. Ε, αυτό το κρίνουν οι πολίτε και νομίζω ότι ε, όλοι ξέρουμε το πώ είδαν αυτή τη συμφωνία στο οικονομικό κομμάτι. Βέβαια, κάποιοι το βλέπουν θετικά ότι θα έχουμε θέρμανση. Εδώ κύριε Παπαδόπουλο μιλάμε όμως για μια ε, επιχείρηση η οποία λειτουργεί ξεκάθαρα σαν ιδιωτική εταιρεία. Ε, θέλει τα κέρδη της. Θέλει να πληρωθεί. Ε, εδώ επιτρέψτε μου να, να σας θυμίσω ότι ε, πριν κάποιους μήνες, εδώ, εδώ νομίζω στο δικό σας στο, στο σούδιο, ε, συζητούσαμε και λέγαμε ότι ε, το αποτέλεσμα της απολυνητοποίησης θα, θα πλήττει άμεσα και το κομμάτι των τηλεθερμάσεων. Αν θυμάστε, συζητούσαμε και λέγαμε ότι μα εδώ η τοπική ε, επικεφαλής των φορέων ε, λένε ότι θα έχουμε τηλεθέρμαση. Αλλά δεν έλεγε κανένας το ποια θα είναι η τιμή της τηλεθέρμασης. Αν θυμάστε εδώ, σε δικιά στην εκπομπή το είχαμε ξαναπεί. Να, ερχόμαστε τώρα που βλέπουμε πλέον ότι η τηλεθέρμαση έχει ξεφύγει οικονομικά και δεν ξέρω κατά πόσο θα, θα, μπορούν να, να, να ζεσταίνονται όπως θα έπρεπε οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, εμένα κύριε Βασίλη, δεν θέλω να τοποθετηθείτε αν είναι καλή ή όχι η συμφωνία. Εγώ γνωρίζω αν είναι καλή, τουλάχιστον με το δικό μου σκεπτικό, με το δικό μου νου και με τη δική μου τη διανοητική και μορφωτική ικανότητα, στον βαθμό που την έχω. Για μένα είναι μια πολύ κακή συμφωνία. Είναι μια συμφωνία η οποία μα οδηγεί, οδηγεί σε ομοιρίε. Το ερώτημα είναι, δεν πρέπει να μάθουμε εμεί οι απλοί πολίτε που δεν έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε χρήση. Αυτού του ανταποδοτικού αγωθού, όπω την κάνουν οι πολίτε, οι κάτοικοι τη Κοζάνη, τη Τόλεμα, του Αμιντέου, να μάθουμε γιατί δημιουργήθηκαν αυτά τα τεράστια κενά, γιατί χρωστούσε η ΔΕΤΗ και πλέον εκατομμύρια ευρώ. Τι θα μου πουν οι ηλεκτρολέβητε, Δεν με πείθουνε, δεν πείθουνε του πολίτε. Άρα λοιπόν υπάρχει μια παθογένεια, υπάρχει η αιτία του κακού, υπάρχει η ρίζα. Αυτό δεν πρέπει να το μάθουμε εμεί οι πολίτε που επιβαρυνόμαστε από όλα αυτά. Και γιατί το επιβαρυνόμαστε. Η πρώην δημοτική ενότητα Ελισπόντου γνωρίζουν οι πάντε ότι στα, στην προγραμματική περίοδο τη πενταετία έπαιρνε κοντά στα 10 και πλέον εκατομμύρια ευρώ για να κάνει έργα και παρεμβάσει στα χωριά που απαρτίζαν τον πρώην Δήμο Ελισπόντου. Τα πολύ καλά. Αυτά τα 10 εκατομμύρια, επειδή η κατανομή του τοπικού πόρου γίνεται με την παλιά διοικητική διαίρεση, κύριε Φασίδη, πήγαν στο κλείνο Νάστο τη Κοζάνη. Πήγαν σε αυτού οι οποίοι φεσώνανε στην κυριολεξία τι υπηρεσίε αυτέ, τη ΔΕΙΑΚ, και απολαμβάνουν το αγαθό τη τηλεθέρμανση. Και εγώ ερωτώ, γιατί πρέπει εγώ να πληρώσω το νερό μου, Γιατί πρέπει να πληρώσω μέσα από το λογαριασμό του ρεύματο αυτέ τι ανοησίε που πραγματικά δημιουργηθήκαν μέσα από τι κακοδιαχειρήσει και δημιουργήσαν αυτά τα τεράστια κενά. Και στο κάτω-κάτω, γιατί δεν έβαλε μπροστά η τηλεθέρμανση, η ιδεάκτη τηλεθέρμανση και περίμενε να λειτουργήσουν οι μονάδε του ΑΕΣΑ Δημητρίου, όταν τα μπορούν να λειτουργήσουν με μαζούτ. Να μπει στου πολίτε, ναι, ξεκινάω από τι 10 του Οκτώβρη τη λειτουργία τη τηλεθέρμανση. Αλλά να ξέρετε ότι επειδή η ΔΕΗ μα κάνει και μα δημιουργεί δικαιολογημένα αυτά τα προβλήματα, θα επιβαρυθείτε μεγαλύτερο κοστολόγιο. Αυτά δεν πρέπει να τα μάθουν οι πολίτε. Δεν πρέπει το συνδικάτο να βγει μπροστά σε αυτήν την εικόνα. Άσχετα αν εσεί είσαστε καταναλωτή τη τηλεθέρμανση, δεν πρέπει το συνδικάτο να διαφυλάξει το ευρύ κοινωνικό σύνολο. Νομίζω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι το Συνδικάτο διαχρονικά και σε αυτό το κομμάτι ε, ήταν ξεκάθαρο. Είχε αναδείξει τα προβλήματα που θα φέρει η απολυντοποίηση και στο κομμάτι τη τηλεθέρμανση. Νομίζω ότι ενδεχομένω να ήταν και ο μοναδικό φορέα εδώ πέρα, ο οποίο πάντα είχε τοποθετήσει και πάντα μέσα στην ατζέντα του είχε το κομμάτι των τηλεθερμάσεων. Τώρα, αν ε, ο, ο, δήμαρχος Δήμαρχο και ο κάθε Δήμαρχο εδώ, κάθε τοπικό, δεν ενημέρωσε όσο όφιλε να, να ενημερώσει του πολίτε, αυτό νομίζω επιβαρύνει αυτού και μόνο αυτού. Και νομίζω ότι οι πολίτε πλέον μπορούν να κρίνουν βλέποντα όλη αυτή την κατάσταση και την επόμενη φορά στι επόμενε εκλογικέ αναμετρήσει να ψηφίσουν σωστά όπω πρέπει να ψηφίσουν. Ωραία. Και ερχόμαστε τώρα κύριε Βασίλη, σε όλο αυτό τον παραλογισμό. Γιατί για παραλογισμό πρόκειται που δυστυχώ σιωπήσαν συγκεκριμένοι δήμαρχοι. Σιώπησε ο Δήμαρχο Κοζάνη, ακόμη περισσότερο ο Δήμαρχο Εορδέα, ο Δήμαρχο Αμιντέο και αυτό από την πλευρά του σιώπησε. Αφαιθήκαν όλα στις βουλές του κυρίου Παγκούης στο όνομα Γιώργος Αμανατίδης βλέπε περιφερειά της Δικής Πακεδονίας, και ο κύριος Αμανατίδης κατάφερε να φέρει σε πέρας αυτό το πρόβλημα να το επιλύσει μέσα από μια συμφωνία η οποία για μένα είναι κακιστή. Καθαρά το λέω αυτό, ο κάποιος μπορεί να πει το αντίθετο, δημοκρατία έχουμε, λοιπόν υπάρχουν Ακριβώς. οι λόγοι και οι αντίλογοι, αυτό είναι σίγουρο. Και έρχεται ο Πάρης ο ο βουλευτής Πασό Κινάλ τη και καταθέτει μια πρόταση, έστω και πολλά χρόνια καθυστερημένη. Που λέει ότι πρέπει να παραχωρηθεί ενεργειακό χώρο στου Δήμου για να χτιστούν τα φωτοβολταϊκά πάρκα και να καλύψουν τι ενεργειακέ ανάγκε για να μπορέσουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι τηλεθερμάσει και όχι μόνο. Έστω και καθυστερημένα μετά από πολλά χρόνια. Και δεν βλέπουμε να δημιουργείται ένα κίνημα διεκδίκηση ούτε από την πλευρά του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση ούτε από την πλευρά του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκηση. Ούτε από το κομμάτι το υπόλοιπο το θεσμικό βλέπε εργατικά κέντρα, βλέπε συνδικάτα, αλλά και πόσο μάλλον από του κοινοβουλευτικού ταγούς που μα εκπροσωπούν διαχρονικά στην περιοχή. Γιατί πρέπει εγώ να πιστέψω ότι κάτι σοβαρό γίνεται στην περιοχή που έχει υγεία και να μην πιστέψω το αντίθετο. Ναι, ε, Δεν θα, δε θα διαφωνήσω μαζί σα. Είναι αυτό απλά... καταρχά να γίνει η πρόταση του κυρίου Κουκλόπουλου, να παραχωρηθεί και ότι ζούμε σε, μια, σε ένα καθεστώ βίαιη απολυντοποίηση αυτό ο ενεργειακό χώρο για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο τη εξάρτηση από τη ΔΕΗ σε ό,τι αφορά τι τηλεθερμάσει. Σαφέστατα και είναι υλοποιήσιμο όλο αυτό. Νομίζω ότι επιβάλλεται να γίνει αυτό. Επιβάλλεται. Ε, να μην είμαστε έρμεα τη κάθε επιχείρηση. Νομίζω ότι επιβάλλεται. Και νομίζω αν αφήσουμε του εγωισμούς, όπω σα είπα και πριν, αφήσουμε, ας αφήσουμε τους εγωισμούς στην άκρη και να κάτσουμε να δούμε ποιο είναι το καλό εδώ σε αυτόν τον τόπο. Ανεξαρτήτως ποιος προτείνει, τι προτείνει, αν αξίζει να κάτσουμε όλοι μαζί και να ο καθένας από το δικό του μετερίζει και όλοι μαζί να δούμε ότι αν υλοποιείται για να το υλοποιήσουμε. Νομίζω επιβάλλεται πλέον να γίνει κάτι Ωραία. τέτοιο. έχουμε είπα, τα αυτό. δίκτυα, έχουμε χίλια δυο. Είναι δυνατόν, δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτι και για μα. Φτάνει. Εδώ λιμένονται ό, όλα τα δίκτυα συγκεκριμένη παίκτη τη αγορά. Δηλαδή, γιατί να μην καρποθεί και εδώ το, 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 ο τόπο μα. Σα το είπα αυτό γιατί έχω μπροστά μου δημοσίευμα. Την προσοχή σα, κυρίε και κύριοι, γιατί εδώ είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Από μια περιοχή, από μια περιφέρεια τη χώρα, την περιφέρεια Δυτική Ελλάδα, που δεν έχει τέτοια θέματα, έχει άλλα θέματα να αντιμετωπίσει γιατί δεν έχει τηλεθερμάσει. Έχουμε την αποδοχή του αιτήματο τη περιφέρεια Δυτική Ελλάδα από τον Υπουργό Ενέργεια, τον κύριο Σκυλακάκη. Τι λέει το δημοσίευμα, την προσοχή σα. Θετική εξέλιξη καταγράφηκε χθε. Για τι ενεργειακέ κοινότητε τη περιφέρεια Δικής Ελλάδα. Ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Θεόδωρο Κυλακάκη ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο θα παραχωρήσει κατά προτεραιότητα όρου σύνδεση στο σχέδιο τη περιφέρεια, δίνοντα μάλιστα τη δυνατότητα τη μεθόδου Net Metering σε συνδυασμό με τη μέθοδο Net Building, προκειμένου όπω είπε από το βήμα τη Βουλή να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των έργων. Η αποδοχή του αιτήματο. Αναμένεται να καταγραφεί και στο νομοσχέδιο ώστε οι φορεί που έχουν αναλάβει το έργο να γνωρίζουν τι διαδικασίε που θα προχωρήσουν μετά την απεμπλοκή. Η υπόθεση αφορά στο σχέδιο τη Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα για το Μέγα Φωτοβολταϊκό Πάρκο Μεσολογείου, από το οποίο 77 Δήμοι, την προσοχή σα, ΔΕΙΑ και οργανισμοί ίδρευση και άδρευση, θα καλύψουν ένα πολύ μεγάλο ποστό του ετήσιου κόστου ηλεκτρική ενέργεια, το οποίο ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη έκανε λόγο για μια ευχάριστη στιγμή, καθώ φαίνεται πω δικαιώνονται οι μεγάλε προσπάθειε τη περιφέρεια. Και ρωτώ, οι δικοί μα τι κάνουν, σφυρίζουν αδιάφορα, σφυρίζουν κλέφτικα όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά είναι αδιανόητο σε μια περιφέρεια όπω είναι η δική Μακεδονία, που ζει σε ένα καθεστώ ολοκληρωτισμού μέσα από τη βίαιη να μην υπάρχουν αυτέ οι φωνέ οι οποίε θα είναι απελευθερωτικέ και οι οποίε θα είναι παραγωγικέ. Εγώ δεν πάρα το καταλάβω, κύριε Φασίδη. Ε, Εδώ μα εκθέτει ε, αυτό. Με μια μικρή φράση, εγώ θέλω να πω ότι ποτέ δεν είναι αργά και για μα. Ποτέ δεν είναι αργά, κύριε Παπαδόπουλε. Ακόμα και τώρα. Ναι, δεν θα του δώσουμε όλου αυτού που διαχρονικά μα εκπροσωπούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στου διάφορου θεσμού, οι οποίοι σιωπούν μέχρι και σήμερα. Δεν είδα καμιά φωνή. Το είπε ο Πάρη ο Κουκουλόπουλο. Είναι τιμή του, έστω και καθυστερημένα, γιατί τελικά αυτό διαθέτει την πολιτική εξυπνάδα και όσμωση, αυτό φαίνεται, και δεν βγαίνει κάποιο άλλο, είτε πολιτευτή λέγεται από το χώρο του Πασόκ και είτε από το Κουκουέ, είτε από εδώ, είτε από εκεί, να βγει μπροστά και να πει: Μα τι κάνουμε τόσα χρόνια εδώ, οι άλλοι μα κερδίζουν και έρχονται από τη μια μέρα στην άλλη και καταθέτουν προτάσει ολοκληρωμένε. Εμεί πού είμαστε. Δυστυχώ κάποιοι μείνανε μόνο στα λόγια ότι να αρπάξουμε την ευκαιρία ή να γυρίσουμε σελίδα. Κάτι που ούτε ευκαιρία έχουμε αρπάξει, ούτε σελίδα έχουμε γυρίσει. Το μόνο που βλέπουμε είναι μια ερημοποίηση του τόπου μα. Ωραία. Να έρθω σε ένα άλλο κόμμα, θέμα okay. που καίει. Πώ του τοπου μα ωραια να ερθω ενα αλλο θεμα που καιει ποσο εχουν περιοριστει οι προσλήψει των διμήνων και η παρουσία εργαζομένων στου εργολάβου. Υφίστανται καταρχά σήμερα προσλήψει στα δίμηνα, στα οκτά μήνα, εξάμηνα, δεν ξέρω πώ σήμερα αυτά ονομάζονται. Ναι. Ε, τι προάλλε, νομίζω, τελείωσε ο διαγωνισμό για προσλήψει για δίμηνα. Γύρω στι 30 θέσει, αν δεν κάνω λάθο, ήταν. Ε, Όπω και για οκτάμινα μήνα βγαίνουν, αλλά είναι πολύ λιγότερε από ό,τι βγαίνουν παλιότερα. Να σα θυμίσω ότι ε, τι εποχέ που δούλευαν όλε οι μονάδε μα, μόνο στο ελληνικό κέντρο Δυτική Μακεδονία, πέραμε γύρω στου. 1.000 με 1.100 ε, συμβασιούχου το χρόνο. Δεν είναι λίγε θέσει, είναι πάρα πολλέ αυτέ οι θέσει. Χώρια στου σταθμού παραγωγή. Αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί κατά πολύ. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ας πούμε, στο ελληνικό κέντρο τώρα είναι να βγει ένα διαγωνισμό, θα είναι μετρημένε οι θέσει. Θα είναι πολύ λίγε οι θέσει. Επιτρέπω να μην πω αριθμού, αλλά θα, δεν θα έχουν καμία σχέση με τι θέσει που βγαίναν παλιότερα είναι, αυτό είναι απόρρια τη απολυντοποίηση, κύριε Παπαδόπουλο. Ναι, αυτά πληρώνουν. Όπω και στου εργολαβικού μέσα... έχουν μειωθεί ναι, πάρα πολύ. διαδικασία ΣΕΠ, εκτό από του εργολαβού, βέβαια, που αυτοί μπορούν να προσλάβουν ό,τι θέλουν. Οι άλλε προσλήψει που γίνονται στα δίμηνα, που γίνονται από τη ΔΕΗ, γίνονται με διαδικασία ΣΕΠ. Ε, διαδικασία ΣΕΠ. Τα ελέγχονται πρώτα από την Αθήνα, ε, μπαίνουν συγκεκριμένα κριτήρια και, και εκεί επιλέγονται. Αυτέ οι θέσει είναι πιο πολύ κοινωνικού χαρακτήρα. Δηλαδή, προσλαμβάνονται πιο πολύ κόσμο ο οποίο έχει πολλή ανεργία, παίρνετε βάση το εισόδημά του και έτσι προσλαμβάνονται αυτοί. Γιατί αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, οι επιχείρησες δεν χρειάζεται εργάτε. Αλλά αυτέ οι θέσει είναι για να, για να, καλύπτουν λίγο πιο πολύ το κοινωνικό κομμάτι. Ναι. Παλαιότερα υπήρχε ένα. Για τα δίμηνα. Πολυ... Ναι, ναι, Υπήρχε ένα πολυτεμαχισμό στον χώρο του συνδικάτου τη περιοχή. Σήμερα ποια εικόνα είναι η εικόνα του συνδικάτου. Ε, υπάρχει μια, συσ... συγκρότηση, μια ενότητα στο συνδικαλιστικό χώρο ή υφίσταται πάλι αυτό το κομμάτι, το τείχος ανάμεσα στο ενιαίο συνδικάτο που έπρεπε να είχε η περιοχή. Κοιτάξτε να δει κύριε Παπαδοπούλου. Γιατί βλέπω ότι ακόμα μέχρι σήμερα η Ένωση λειτουργεί με την αυτονομία τη. Ο Σπάρτακο έχει τη δικιά του. Υπάρχουν κι άλλα παρακλάδια τα οποία είναι μικρότερη δυναμική, τα οποία υφίστανται και δεν καταλαβαίνω, δεν κατανοώ τον λόγο γιατί υφίστανται. Εδώ ναι, να με επιτρέψετε να πω ότι πράγματι κάποια σωματεία τα οποία είναι Πολύ μικρά, έχουν πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων, ε, μελών, συγγνώμη, ε, νομίζω ότι δεν προσφέρουν τίποτα. Ε, Αντιθέτω, κάνουν ε, μεγάλη ζημιά στα μεγάλα σωματεία, γιατί τα μεγάλα σωματεία διαπραγματεύονται. Ε, τώρα, αυτό που λέτε για τον διαχωρισμό. ενδεχομένως παλιότερα να υπήρχε μεγάλο διαχωρισμό. Τώρα δεν είναι στο βαθμό που ήταν. Ε, γιατί επιβάλλεται να είμαστε όλοι μαζί. Ε, και αν είναι, είναι σε πολύ μικρό βαθμό. Ναι, τα προηγούμενα χρόνια το γνωρίζουν οι πάντε ότι το συνδικάτο είχε και ένα ρόλο ενό κυβερνητικού υποπόδιου. Έπαιζε δηλαδή το ρόλο του κυβερνητικού συνδικάτου. Στήριζε δηλαδή τι κυβερνητικέ επιλογέ και πολιτικέ. Σήμερα αυτό δεν υφίσταται. Σήμερα το συνδικάτο είναι σε μια άλλη κατεύθυνση. Μπορεί να επιβιώσει μέσα από μια απελευθερωτική διαδικασία το συνδικάτο, να δείξει ένα διαφορετικό αλλά πολύ ουσιαστικό και μεστό κοινωνικό πρόσωπο. Μπορεί να δείξει ένα πρόσωπο που πρεσβεύει και πρέπει να έχει το εργατικό κίνημα γενικά στη χώρα και διαχρονικά. Νομίζω ότι ε, πλέον ε, πολλοί και από τους νέους ε, έχουν καταλάβει ότι εκπροσωπούμε εργαζόμενους. Εργαζόμενους στην, στην επιχείρηση και στην κάθε επιχείρηση, ε, εργαζόμενους στην κοινωνία στην τοπική κοινωνία και εργαζόμενους και στον εκπροσωπούμε εργαζόμενους και στον κάθε κομματικό φορέα. Ε, μεταφέρουμε προβληματισμούς και ανησυχίες των εργαζομένων στον κάθε κομματικό φορέα και όχι προτάσει προτάσεις από τους κομματικούς φορείς προς τους εργαζόμενους. Να είμαστε ξεκάθαροι εδώ σε αυτό. Εγώ αυτό πρεσβεύω, αυτό βλέπω ότι πρεσβεύουν και οι περισσότεροι νέοι ε, οι οποίοι ασχολούνται με το εργατικό κίνημα. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, κύριε Παπαδόπουλο, να ομολογήσω. Βέβαια, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή πλέον. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ναι, Άρα λοιπόν πρέπει ο εργαζόμενο σήμερα να είναι τελείω απελευθερωμένο να μην δέχεται Μα να ρόλος... καταστρατηγείται καταστρατηγεί η βούλησή του και να πιέζεται προ τα κάτω. Μα ο ρόλο του συνδικαλιστή είναι ξεκάθαρο. Εκπροσωπεί εργαζόμενου. Εμένα εργαζόμενοι με έχουν τοποθετήσει εδώ που με έχουν τοποθετήσει. Με τη δύναμη των εργαζομένων βρίσκουμε αυτή τη στιγμή εδώ μέσα και τοποθετούμε. Δεν βρίσκομαι με καμία δύναμη κανένα κόμματο. Οι εργαζόμενοι με στείλαν, εργαζόμενου εγώ εκπροσωπώ, εργαζόμενου εκπροσωπούμε γενικά αυτοί που ασχολούνται με το εργατικό κίνημα. Ωραία. Να έρθω σε ένα κρίσιμο τομέα αυτών των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Το γνωστό συντομία ΑΠΕ. Έχουμε και οι καθρεφτάκια, κύριε Φασίδη. Προσεκτικά το, το πώ τοποθετείτε σε αυτό το κομμάτι. Μου είπατε πριν ότι το σύνολο τη πολιτική ζωή είναι υπέρ των... του τέτοιου τη απολυνητοποίηση. Και αυτό είναι ορατό, το γνωρίζουν οι πάντε. Εσεί όμω βλέπετε και εμεί όλοι βλέπουμε καθημερινά να γεμίζουμε παντού με τα περίφημα φωτοβολταϊκά, τα καθρεφτάκια. Ε, το Συνδικάτο, ποια είναι η θέση του πάνω σε αυτόν τον τομέα. Ε, το Συνδικάτο το συνδικάτο θα μπορούσε να πει ότι είναι απέναντι στι ανανεώσιμε. Απλά, τουλάχιστον εδώ στον τόπο μα, θα πρέπει να υπάρχει και μια αρχή και ένα τέλο. Δεν γίνεται να λιμένονται όλο αυτό το χώρο συγκεκριμένη παίκτη τη αγορά. Θα πρέπει να έχει μερίδιο και η τοπική κοινωνία, όπω είπατε και εσεί πριν. Εμεί είμαστε υπέρ ε, αυτή τη πολιτική. Βέβαια, ε, όπως σας είπα και πριν, επειδή εμείς ε, έχουμε και το μεγάλο αυτό λιγνητικό κομμάτι, ε, που το, θεωρούμε ότι είναι πολύ βασικό και θα πρέπει να μείνει στο, στο σύστημα, ε, οι ανανεώσιμες θα είναι πλέον ε, χρήσιμες 100% όταν πλέον θα βρεθεί ο τρόπος αποθήκευσης αυτής της ενέργειας. Όσο δεν βρίσκεται ο τρόπος αποθήκευσης αυτής της ενέργειας, κύριε Παπαδόπουλε, νομίζω ότι είμαστε τι παντού. Σας προβληματίζει, κύριε Βασίλη, το, το, το εικόνα που παρουσιάζει το κομμάτι Τη βίαιη απολυντοποίηση μέσα από τα περίφημα προγράμματα και ουσιαστικά μέσα από αυτά που ακούμε εν είδη, α πούμε, ε, Είμαστε στον έκτο χρόνο τη απολυντοποίηση. Ενώ η περιοχή έχει απολέσει χιλιάδε θέσει εργασία, αυτά δηλώνει ο πρώην Περφεράτη και ο κ. Κασαπίδη, ότι μέχρι το 25% θα χαθούν 25.000 θέσει εργασία, δεν γίνεται τίποτε αναπτυξιακό, δεν έχει λειτουργήσει μια νέα επιχείρηση, δεν έχουν δημιουργηθεί νέε θέσει εργασία. Αλλά εμεί ακούμε καθημερινά ότι θα έρθουν, θα έρθουν, θα επενδύσουν. Μου θυμίζει κάτι που έλεγε και ο Ιωσή Παπαδρέου το 2010, ότι θα έρθουν οι Σεήχηδε, οι σε Εμμύρδε, θα επενδύσουν, αλλά ποτέ δεν του είδαμε στη χώρα μα. Ναι, δυστυχώ. Δυστυχώ ήταν ένα αφήγημα το οποίο καθησύχαζε τον κόσμο. Τον είχε σε μια χαλαρότητα και του πολίτε, αλλά και του εργαζόμενου στην επιχείρηση. Ε, και εδώ έρχονται όλοι να διαψευθούν για τι επενδύσει που ευαγγελίζονταν τόσο καιρό, Γι' αυτό που σα είπα και πριν, το ότι να γυρίσουμε σελίδα και να αρπάξουμε την ευκαιρία. Εδώ βλέπουμε ότι επικρατεί ο μαρασμό και η εξαθλίωση. Κύριε Παπαδόπουλο, να σα πω κάτι. Ε, ποιο σοβαρό επενδυτή θα έρχονταν να επενδύσει σε έναν τόπο ο οποίο δεν έχει λιμάνια, δεν έχει σιδηρόδρομου, δεν έχει ένα αεροδρόμιο, πραγματικά. Οι μόνοι που θα έρθουν να επενδύσουν είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να λιμάνουν τα δίκτυα. Γιατί έχουμε τα δίκτυα. Αν δεν είχαμε και τα δίκτυα, δεν θα έρχονταν ούτε τα φωτοβολταϊκά να κάνουν εδώ πέρα, κύριε Παπαδόπουλο. Ξέρετε τι ακούω, κύριε Φασίλη, σα το μεταφέρω έτσι. Επειδή κάνουμε μια κουβέντα σε υψηλά στάνταρτ πολιτικά, και όταν κάποιο δεν του αρέσει, τι να κάνουμε, έτσι είναι οι αλήθειε να λέγονται. Ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι θα έρθουν εδώ πάνω εταιρείε, καλή ώρα η Σαλάιτ, η οποία θα κάνει μπαταρίε ηλικίου και όλα αυτά. Γνωρίζουν όμω οι πάντε ότι η μεγαλύτερη αγορά για τη Σαλάιτ ήταν η Γερμανία. Η Γερμανία το τελευταίο διάστημα έχει κλείσει, αν όχι τα τρία, τα δύο εργοστάσια τη Volkswagen. Δηλαδή έχει χαθεί μεγάλο μερίδιο από την αγορά. Και ερωτώ. Γιατί να έρθει να κάνει ένας μια επένδυση τη στιγμή που βλέπει ότι η αγορά μειώνεται, το προϊόν που θα παράγει δεν θα μπορέσει να πουληθεί και τη στιγμή που βλέπει ότι με την εξέλιξη που έχουμε στο μέτωπο του πολέμου Ρωσία και η Ρωσία κυριεύει όλα τα αποθέματα λιθίου και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή δεν πρέπει κάποτε αυτοί οι πολίτε να μην ζουν σε μέσα σε ένα καθεστώ, σε ένα περιβάλλον νιρβάνα και να γνωρίζουν αυτά που του αφορούν καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Σαφέστατα και θα πρέπει να γνωρίζουν, αλλά εδώ νομίζω το τεράστιο μερίδιο ευθύνη το έχει το πολιτικό σύστημα. Όπω σα είπα και πριν, που κρατάνε τον κόσμο σε μια χαλαρότητα, σε μια φάση την οποία ότι δεν θα γίνει τίποτα. Και γι' αυτό και έχουμε τώρα αυτά τα αποτελέσματα. Ναι. Και έτσι να περάσω στον απόψινό μα επίλογο, του τηλεοπτικού διαλόγου. Ε, παλαιότερα μα είχατε πει ότι ε, το επόμενο διάστημα θα αναλάβετε όλε εκείνε τι πρωτοβουλίε να ανοίξετε ένα διάλογο ο οποίο θα αποτυπωθεί και σε καθημερινότητα, για ένα νέο συνδικαλιστικό κίνημα με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι εύκολο να ανοίξει αυτό ο διάλογο. Ε, νομίζω ότι επιβάλλεται να ανοίξει αυτό ο διάλογο. Ιδάλω θα, θα μείνουμε από πίσω και θα, θα τρέχουμε. Ε, ναι. Είναι. Θα πρέπει σιγά σιγά να κάτσουμε, να μπορούμε να, να συζητήσουμε, να ζυμώσουμε ιδέες και απόψεις και να βγάζουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα να, να μπορέσουμε να κερδίσουμε ξανά αυτό το χαμένο έδαφο που έχει το εργατικό κίνημα και στου εργαζόμενου αλλά και στην κοινωνία, νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Να, να διαλύσουμε αυτό το, το διαλυτικό επιμήθειο που λέει ότι όλοι του το ίδιο είναι. ή δεν είναι όλοι το ίδιο. Ε, με με σωστέ ιδέε, με αρχέ και αξίε, θεωρώ ότι μπορούμε να τον κερδίσουμε αυτό το χώρο. Για να το πω καλύτερα, επιβάλλεται να το παλέψουμε για να τον κερδίσουμε αυτό το χώρο, κύριε Παπαδόπουλο. Ωραία. Κύριε Βασίδη, σα ευχαριστώ θερμά. Εμεί στο τραπέζι του διαλόγου, ό,τι αφορά το κομμάτι τη ενέργεια αλλά και γενικά την παρουσία του συνδικάτου στην περιοχή, το αφήνουμε ανοιχτό. Εξάλλου θέλουμε να στηρίξουμε το συνδικάτο τη περιοχή, γιατί η δυναμική του συνδικάτου, η υγεία του συνδικάτου μα δίνει μια άλλη αισθητική, μα δίνει μια άλλη δυναμική, ένα άλλο διεκδικητικό πλαίσιο και περιβάλλον, το οποίο δυστυχώ σήμερα απουσιάζει. Σα ευχαριστώ θερμά. Εγώ σα ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλο, Σα ευχαριστώ εδώ τον, το σταθμό σας που μας δίνετε βήμα. Οφείλω να ομολογήσω ότι όπως σας είπα και πριν, πάντα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ε, ήσασταν από αυτούς που δίνατε βήμα να ακουστεί η φωνή των εργαζομένων στην επιχείρηση, να ακουστούν οι απόψη μας που είχαμε για την απολυντοποίηση. Εμείς είμαστε απελευθερωτικό κανάλι, είμαστε δημοκρατικό κανάλι, είμαστε με τον λόγο και τον αντίλογο. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι οι μόνοι πρόγονοι. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος για να υφίσταται πρέπει να υπάρχει και ο αντίλογος του δεν στην δημοκρατία. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, σε έναν τόπο ο οποίο δεξιοκρατείται τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχουν προβλήματα. Όμω, επειδή γνωρίζουμε ότι η χώρα μα είναι δεσμευμένη, είναι φυλακισμένη μέσα από τα μνημόνια, μέσα από τι εξαρτήσει στι οποίε μα οδήγησε διαχρονικά η πολιτική ζωή, καταλαβαίνετε ότι είναι, θα έλεγα, πλεονασμό να έχουμε συγκρούσει ιδεολογιών. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.